Αυτή είναι θέα. Τι καλύτερο να απολαμβάνεις αυτή τη θέα στο Lost River. Γεια χαρά παιχτήρες μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισοδιάκι εδώ στο Subnautica. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαι στη βασάλα μου στο Lost River. Απολαμβάνω τη θέα. Ξέρετε τώρα, κλασικά. Λοιπόν, αυτό που το έχω αφήσει, γιατί το έχω αφήσει εδώ κάτω ρε boy, γιατί το έχω αφήσει εδώ εσένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιχτούρες μου, στο σημερινό επεισοδιάκι έχουμε να κάνουμε δουλίτσες. Λοιπόν, τι εννοώ με τις δουλίτσες? Είναι πάρα πολύ απλό. Σήμερα, παιχτούρες μου, θα πάμε να εξερευνήσουμε το τελευταίο Alien Facility. Τώρα που έχουμε τα tablet, είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί πέρα. Εννοείται θα πάμε τον Iron Ken, γιατί εκεί πέρα το βάθος είναι πολύ μεγαλύτερο. Εννοείται και από το Seamoth, αλλά και ακόμα και από το υποβρύχιο. Δηλαδή, ολόκληρο υποβρύχιο και ο Iron Ken πηγαίνει πιο βαθιά. Δεν το καταλάβει αυτό. Okay, δεν πειράζει. Εμείς θα πάμε να τσιμπήσουμε τον Iron Ken, γιατί θυμάστε, στο προηγούμενο επεισόδιο πήραμε το Kyanite, οπότε έχουμε το απαιτούμενο βάρος. Εννοώ βάθος, γιατί πήγαινε μέχρι 1300 και εκεί που θέλουμε να πάμε είναι ακόμα λίγο πιο βαθιά. Οπότε, παίρνω Iron Ken και θα ξεκινήσει η πολύ ωραία εξερεύνηση αυτή της, πώς το λένε, του facility τέλος πάντων γενικά. Να το κάνουμε παρεούλα. Λοιπόν, πού είσαι ρε Iron Ken, πού φιδιάζεις πάλι, για να δούμε. Κάπου εδώ είσαι. Λοιπόν, Iron Ken, είμαστε κομπλέ, να σου πω, αδιανώσεις έτσι, έχεις μόνο τα εργαλεία σου. Τέλεια, μ' αρέσεις, γιατί την προηγούμενη φορά είχα πράγματα, αν και θα μου πεις, ρε φιλεράκι, τώρα δεν θα πάω να μαζέψεις πράγματα, οπότε... Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, βλέπετε, ακόμα έχουμε βάλει τα Ion Batteries, Cells για την ακρίβεια, ό,τι καλύτερο σε ενέργεια, δεν πρόκειται να χαλάσει το παραμικρό και ξεκινάει η περιπέτειά μας. Γεια σας και πάλι πίσω στο Cyclops. Τι μου κάνετε, πως είμαστε? Καλά! Εγώ όχι, γιατί είμαι ταγάρι. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι κάνω αυτή τη στιγμή. Έφυγα. Έφτασα μέχρι τον καταράκτη και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω βάλει το τελευταίο MK για το απόλυτο βάθος, να το πω και έτσι. Ωραίο ταγάρι. Και το πήρα γραμμή όταν έφτασα καταράκτη. Μπράβο μου. Τέλος πάντων, παιχτήρες μου, γι' αυτό το έκοψα έτσι απότομα. Ξαναξεκινάμε, σαν να μην έγινε ποτέ. Τώρα έχουμε 1700 ανώτατο βάθος, είμαστε κομπλέ και ξεκινάμε την περιπέτειά μας για το Laval Zone. Let's go, baby. Ρε τι τράβηξα να φτάνω μέχρι τον καταράκτη και να μην έχω πάρει γραμμή ότι δεν έχω βάλει το τελευταίο upgrade. Και μετά, άντε πάλι πίσω, γιατί δεν θυμόμουν που είχα κάνει και save. Και λέω τώρα, να το κλείσω, να μην το κλείσω. Να το κλείσω, να μην το κλείσω. Λέω, εντάξει, άστο, λέω. Θα ξαναγυρίσω πίσω. Εξάλλου, ενέργεια δεν χαλάμε σχεδόν ποτέ πλέον με το Ion Cells. Οπότε, καληνύχτα, δεν πειράζει. Σιγά την πορεία. Λοιπόν, λογικά μέχρι τώρα θα έχετε μάθει την πορεία μου, είναι η ίδια και απαράλλακτη όπως ήταν και στα tutorials που έδειχνα τότε, πως πάμε και στο λάβα. Ίδια πορεία, περνάμε τον μπλε το δέντρο, συνεχίζουμε όλη ευθεία τη σπηλιά, κατεβαίνουμε κάτω καταράκτη, μας πάει λάβα zone, συνεχίζουμε έτσι μια υπόγεια σπηλιά, καλά θα τα δείτε βέβαια. Είναι πολύ εύκολο, τουλάχιστον πλέον το έχω μάθει, ούτε beacon χρειάζομαι τίποτα. Είπαμε, τώρα έχει γίνει το σπίτι μου. Εδώ έχω ξεκινήσει και ήδη μαθαίνω το Lava Zone. Αν δεν είχε αυτήν την κακή ορατότητα, θα ήταν τέλειο. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ κακή ορατότητα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω, βλέπετε, σιγά σιγά κατεβαίνουμε τον μπλε καταράκτη. Και τώρα βλέπετε, αρχινίζει και κοκκινίζει το μέρος. Εδώ ξεκινάει το Lava Zone. Είναι ένα μικρό τμήμα. Προτού οδηγήσει στα κεντρικά, να το πω και έτσι, που είναι το κεντρικό το μέρος, το καλό που μας περιμένει και ο Sea Dragon. Για να δούμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχα πει ότι θα παίξουμε ξύλο, τελικά δεν έγινε. Λέτε να γίνει εδώ, το έχω λίγο πιθανό να ξέρετε ρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κλασική πορεία, δεν άλλαξε ποτέ τίποτα. Άμα θυμηθείτε και τα tutorial, πάντα εδώ καθόμουν έτσι να γεμίσει το jump, όχι ότι το άδειασα, αλλά λέμε τώρα. Τελική ευθεία είναι αυτή. Άντε, σιγά σιγά περτούρες μου, φτάνουμε και στο τέλος. Η αλήθεια είναι, δεν θέλω, αλλά... Εντάξει.
Νομίζω πρέπει να είναι το ίσως το προτελευταίο επεισόδιο. Ίσως, δεν ξέρω παιδιά ακόμα, να ξέρετε. Θα κριθεί σε αυτό το επεισόδιο και το τι θα κάνω μετά. Mods τελικά που έλεγα δεν έβαλα. Προτίμησα, αφού η σειρά ξεκίνησε ατόφια, βανίλα, να το πω και έτσι, θα τελειώσει έτσι. Σκεφτόμουν είτε να κάνω multiplayer co-op με κάποιον, είτε σε ξανά το Subnautica solo μόνος με mods. Αν το θέλετε, αλλά αυτό θα γίνει lives, σε live μόνο παιδιά, να ξέρετε, δεν θα ξαναγίνει βίντεο. Πείτε μου αν συμφωνείτε και αν θέλετε να το ξαναξεκινήσω π.χ. ή solo ή multiplayer με mods. Και θα βάλω καλά mods, δηλαδή θα αλλάξει σχεδόν το game, σχεδόν, εντάξει. Δεν θα πω πολλά, γιατί εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει, έτσι. Θέλω να μου πείτε όμως τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, αν το θέλετε. Είτε multiplayer είτε solo. Λοιπόν, βλέπετε, προχωράω ολευθεία. Στα δεξιά μου, δεν το δείχνω, είναι το Fortress, να το πω και έτσι, που βρίσκεται και το κρυμμένο facility. Εμείς συνεχίζουμε ολευθεία, δηλαδή από τα αριστερά, να το πω και έτσι, του Fortress, μέχρι να βρούμε τον καταράκτη. Είναι πάρα πολύ εύκολη πορεία, παιδιά, να ξέρετε, είναι μια ευθεία. Θα το καταλάβετε όταν φτάσετε ακριβώς εδώ που είχε και τα κοκαλάκια του Reaper. Μάλλον ήρθε μέχρι εδώ κακόμοιρος και δεν ήξερε τι τον περίμενε. Έγινε τροφή για τον Sea Dragon. Τέλος πάντων, ο Sea Dragon δεν ξέρω που είναι. Αυτή είναι, βασικά αυτός είναι ο καταράκτης του λάβα. Βλέπετε, απλά στρίβω. Είναι αυτή εδώ η τρύπα. Λογικά, αν δεν μου την πέσουν τα μομπάκια, θα πάμε μια ευθεία. Γιατί καμιά φορά είναι και εκείνο το teleport που πριν μου τα έπρεξε λίγο, να σας πω την αλήθεια. Για να θα μου τα πρίξει και τώρα. Βλέπετε, φτάνω λίγο σιγά σιγά στο κεντρικό δωμάτιο. Θα πατήσω λίγο εδώ για να το δείτε. Αυτά. Όλη ευθεία είναι το facility. Νάτος ο teleport. Νάτος, άρχισε. Πού είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε, με διακόπτης, ρε. Έλα εδώ, ρε. Πού είντος. Μου χάθηκε, δεν το μπορώ να βρω, ρε. Τέλος πάντων, δώστε μου μισό λεπτό να καθαρίσω εγώ την αρέα εδώ από τα αναχρονητικά ζυζάνια και τα λέμε. Α, βασικά, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία η Έμπερο να μας μιλήσει, ρε, μέσα στη λάβα, ρε, να κυγόμαστε. Εδώ πήγα να πεθάνω να πούμε. Θες να με βοηθήσεις, το ξέρω. Μπορείς να σκοτώσεις τα τέρατα. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπαίνω στον Iron Ken και συνεχίζουμε. Λοιπόν, μόλις συνειδητοποίησα ένα πράγμα. Κάθισα αρκετή ώρα να προσπαθήσω να σκοτώσω εκείνες τις σαυρούλες, αλλά κάτι μου λέει ότι επειδή είναι της λάβα και με το μαχαίρι αυτό που έχουμε της φωτιάς, μου φαίνεται δεν πεθαίνουν. Έκατσα μία ώρα, δηλαδή ο Reaper στην ώρα που έκατσα να σκοτώσω μια σαυρούλα και ο Ghost Leviathan έχουν ήδη πεθάνει. Και αναρωτιέμαι αν αυτά τα πράγματα πεθαίνουν, τουλάχιστον αν πεθαίνουν, λογικά δεν πεθαίνουν με αυτό το μαχαίρι. Πρέπει να φτιάξουμε το πρώτο. Γιατί λάβα, μαχαίρι, λάβα, τέρας, μάλλον doesn't affect it, έτσι, Pokemon style, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο εκεί πέρα και το έκοψα. Παίξαμε λίγο ξύλο, να ξέρετε, δεν είναι τίποτα. Δεν κατάφερα να σκοτώσω κανένα, ρε, τόση ώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο Alien Facility. Είμαστε κοντά. Βάζουμε το πρώτο μας μπλε tablet για να ανοίξει η πύλη. Ίσως χρειαστώ το τρυπάνι, γιατί δεν έχω φέρει Ion Cube. Βασικά δεν με διέφερε κιόλας να τα φέρω, γιατί εντάξει, έχει εδώ πέρα την άπειρη πηγή. Για όσους ξέρουν και από το tutorial. Τι έχουμε εδώ πέρα. Ζωή δεν έχω, ναι, το ξέρω ότι δεν έχω ζωή, γιατί προφανώς έπαιζα ξύλο, σας είπα, με τις σαυρούλες. Δεν έχω να βάλω να γεμίσω, δεν πειράζει. Τώρα που είμαι κομπλέ φαγωμένος, θα γεμίσει μόνο του. Δεν ξέρω αν έχει σκοτώσει κανείς αυτές τις σαυρούλες, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, ή Μάρτον. Εδώ είμαστε στα κεντρικά. Έχει Ion Cube. Εννοείται θα το μαζέψουμε. Θέλουμε το πολύ 6. 4 για τα Portal που έχει εδώ. 2 και 2 σε κάθε πλευρά. Μία κάτω για να ενεργοποιήσουμε το σύστημα. Το οποίο δεν θα σας πω ποιο σύστημα και τι σύστημα. Θα το δείτε μόλις κατέβουμε παρεούλα. Και άλλη μία πύλη που έχει δίπλα από το σύστημα που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Είπαμε, δεν κάνω τώρα spoil. Θα πάμε μαζί, θα τα δείτε όλα παρέα. Λοιπόν, μαζεύουμε τους κύβους. Τρεις θα μας δώσει, έτσι αλλιώς το έχω καταλάβει πλέον, πάντα τρεις δίνει. Αυτό τώρα με ανεκατεβάζει, τι κάνει τώρα, ρε. Ρε, άσε με να σπάσω, ρε. Σπάσιτς. Ρε το άτιμο. Λοιπόν,
Δώσε μου τρεις κύβους. Έλα, άλλο ένα. Ωραία. Και θα ξεκινήσει σιγά σιγά η άπειρη πηγή να βγάζει κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε σιγά σιγά τα data που έχει εδώ πέρα. Να κάνουμε scan. Όπα ρε, σιγά, μας τύφλωσες. Γιατί δεν έχω κάνει τίποτα, τώρα ήρθαμε, οπότε όλα για scans. Θα τα μαζέψουμε όλα όλα τα πράγματα και δεν θα αφήσουμε σχεδόν τίποτα, ελπίζω δηλαδή. Να ξέρετε, εγώ ξεχνάω διάφορα πράγματα. Δεν είναι τίποτα. Αυτά τα alien όπλα ρε παιδιά, γιατί δεν μας τα δίνουν να τα φτιάξουμε, θα ήταν τέλειο. Αφού τα κάνουμε, τα κάνουμε scan. Να φτιάξουμε έτσι ένα alien katana και να τους αρχίσουμε στο ξύλο και να βγω έξω στο Reaper. Βασικά, τι Reaper, τι λέω τώρα. Έξω στο Sea Dragon. Να το κόψω φέτε ζαμπών. Τέλος πάντων. Σκανάρω τα πάντα. Πάμε να πάρουμε τα data εκεί πάνω. Δεν θα μείνει τίποτα πίσω. Εννοείται. Λοιπόν, τι μας δίνει αυτό. Μπίρι μπίρι. Μας λέει για το ένζυμο. Μπράβο. Εδώ πέρα έχουμε κανένα καλό τίποτα σκάν να κάνουμε. Εδώ πίσω έχει εδώ ένα creature. Λοιπόν, κάτι άλλο, κανένα data, τίποτα, όχι. Κάτσε να βάλουμε το φως, παιδιά, γιατί είναι που είναι και το YouTube το σκοταδιακό. Λοιπόν, αυτά δεν κάνουν scan, ε. Α, είπα κι εγώ, κάνουν. Δεν κι εγώ, γιατί μου το έβγαλε. Πάει και αυτό. Άλλο. Τίποτα. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, σιγά σιγά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο, να τα κάνω πρώτα scan off camera, θα δω πως θα πάει, κάτσε πάλι λίγο πίσω. Μήπως είναι και μεγάλο το βίντεο, αλλά θα μου πείτε τώρα πρώτο τελευταίο, αν θα είναι δηλαδή πρώτο τελευταίο βίντεο, γιατί ακόμα ούτε εγώ ξέρω. Θα μου πείτε, ρε φιλανάκι, άσε να το απολαύσουμε, λέω, όσο το απολαύσουμε. Λοιπόν, πάω και από την άλλη πλευρά και άμα είναι το κόβω. Τελικά πρέπει να το κόψω παιχτούρες μου, γιατί θα βγει κανένα 40 λεπτό και το βίντεο αν δεν εγκόβω. Μην ανησυχείτε, δεν χάσατε κάτι ιδιαίτερο, κάτι scans έκανα στα κεντρικά δωμάτια και άνοιξα και τα 4 portals. Και τώρα έβαλα το τελευταίο μου μπλε tablet και πάμε σιγά σιγά για την ιστορία παιχτούρες μου. Πάμε σιγά σιγά να το απολαύσουμε, παρεούλα μαζί με εσάς. Κοντεύουμε. Αυτό είναι το κεντρικό δωμάτιο. Εμείς θα κατέβουμε κάτω στη θάλασσα, έχει από κάτω βλέπετε νερό. Εδώ, πάντα ήθελα να ανέβω, δεν το έχω δοκιμάσει. Ωπα, αυτά τα particles τι είναι? Weird. Τι φάση. Θα μου ξαναπηδείξω, ξαναγίνεται. Wow, ok. Εκεί πάνω υπάρχει μια πύλη, η οποία, γιατί φαίνεται ότι είναι πύλη, απλά δεν θυμάμαι πώς ενεργοποιείται. Τέλος πάντων, εγώ στο παρελθόν έχω παίξει το παιχνίδι και το έχω κάνει χωρίς αυτό, αν όντως είναι πύλη. Κατεβαίνουμε κάτω, παιδιά, και ετοιμαστείτε. Μην τρομάξετε, ή τουλάχιστον όσο μπορείτε. Γεια σου! Λοιπόν, είναι η Sea Emperor. Όπως βλέπετε, αυτή μας μίλαγε και πριν σαν σκιά, που πήγαμε να πεθάνουμε και στη λάβα. Λοιπόν, τι μας λέει, βλέπετε, ξέρω εγώ δεν πολύ μιλάω, να διαβάζετε και να ακούτε. Λοιπόν, ναι, στην ουσία θεωρητικά θέλει να μας βοηθήσει. Για όσους δεν ξέρουν το game, δεν θέλω να σποιλάρω. Οπότε, εμείς θα την ακολουθήσουμε, να δούμε πού θα μας πάει και τι ακριβώς θέλει. Για να κατέβουμε κάτω σιγά σιγά. Άιντε να κατέβουμε. Sea Emperor, περίμενε με ρε, κατεβαίνω κάτω. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι αυτό που έλεγα που ενεργοποιούμε τα κεντρικά, να το πω και έτσι. Έναν στην ουσία υπολογιστή, κάτι σαν data μοιάζει. Είναι τα αυγά της εδώ. Λοιπόν, πού είναι, από πάνω είμαι. Βασικά από κάτω του μου είναι αυτά, okay, εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε, είμαστε εδώ, λογικά μπορεί να μας μιλήσει, μάλλον έχει ιστορία για να δούμε. Αχα. Ωραία, κάτσε να παρκάρει πρώτα η Sea Emperor, είναι και λίγο, πώς το λένε, τεράστια. Ωραία, να δούμε αν θα μας πει τίποτα. Μια χαρά. Αυτό είναι. Τίποτης. Τίποτης, άρα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε. Οκ, okay, έγινες.
Λοιπόν, εδώ βλέπετε μπαίνει ένα Ion Cube για να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε. Έχω έτσι, έχω στον Iron Ken, πάλι καλά, τέλεια. Λοιπόν, να σκανάρουμε και λίγο την περιοχή εδώ. Καινούρια πραγματάκια, καινούρια scans, τα αυγά τη. Τέλεια, πολύ όμορφα. Ας βάλουμε τον Ion Cube, λογικά θα μας μιλήσει μετά από αυτό. Έτοιμο, ενεργοποιήθηκε υπολογιστής. Όπα, νάτινα. Ξεκίνησε. Πού πάει? Πάει μια βόλτα εκεί, ναι. Μας λέει για τα μικρά τη ότι πρέπει να βγουν στον... πρέπει να τα ελευθερώσουμε. Εκεί μας λέει ότι είναι μια πύλη. Από εκεί θα περάσουν για να πάνε στον πάνω κόσμο. Στη θάλασσα πάνω δηλαδή, τέλος πάντων. Οπότε το τελευταίο Ion Cube μου θα πάει εδώ. Στο να ανοίξω δηλαδή την πύλη. Λοιπόν, ερχόμαστε. Περίμενε κοπελιά, κάτσε να τελειώσει και τον πύρι-πύρι της. Να διαβάζετε κι εσείς και να ακούτε και τι λέει. Αυτό ήταν, ναι. Ωραία, έρχομαι. Πλησιάζεται εδώ που είναι και καλά μια πύλη που την έχει πλακώσει άμμος. Θα φυσήξει εδώ η καλή μας εσύ η Emperor να καθαρίσει το μέρος για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την πύλη. Όλα κομπλέ. Τελείωσες. Να είσαι καλά. Την ευχή του Θεούλη να έχεις. Πάμε να ανοίξουμε και την τελευταία μας πύλη. Αυτή η πύλη οδηγεί, για όποιον δεν ξέρει, στο κανόνι, στο εξωγήινο κανόνι στο νησί. Κάτω όμως από το νερό, δεν έχει σημασία βέβαια που μας οδηγεί, η σημασία είναι ότι μας οδηγεί εκεί πίσω. Έχω καταλάβει μόνο ότι τα τερατάκια αυτά δεν πρέπει να κοπανάνε, έτσι. Ωραία, γιατί τα βλέπω λίγο με περιτριγυρίζουν επίφοβα. Λοιπόν, ανοίγουμε. Πάμε, το τελευταίο Ion Cube. Και τελευταία Portal. Πάλι να μας μιλάει. Λέει, ναι, με την... με την πόρτα που άνοιξα, λέει, τα μικρά της μπορούν να φύγουν από εδώ, αλλά πριν γίνει αυτό πρέπει να βγουν από τα αυγά της, πρέπει να τα κάνουμε hatch. Και λογικά θα μας δώσει τη συνταγή για αυτό που θέλουν για τα μικρά της, γιατί και θα το βάλουμε εδώ. Ορίστε, μόλις βγήκε, hatching engine, όπως και να λέγεται. Λοιπόν, μεκτήρες μου, μισώ να τσιμπήσω κάτι να φάω. Όπως ξέρετε, αυτή η συνταγή για να φτιαχτεί, αυτό το recipe, αποτελείται από 5 materials. Το ένα βρίσκεται στη Sea Emperor, θα το πάρουμε μετά. Τα άλλα 4 είναι στα portal που άνοιξα πίσω. Οπότε, θα πάμε σιγά σιγά. Ένα-ένα, δηλαδή σε κάθε ένα portal θα με βλέπετε και να σας δείχνω και ποιο item είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να δείτε να το κατεβαίνω μπρος-πίσω, να κόβω λίγο για να μην βγει και μεγάλο το βίντεο και σας κουράζω. Θα παίρνουμε ένα-ένα material και θα έρθουμε εδώ πέρα. Για αρχή, άντε πάμε εδώ πίσω στην Sea Emperor που είναι το πρώτο, γιατί είναι κοντά μας. Είναι, βασικά βρίσκεται μια, ας το πούμε έτσι, μια τρύπα. Να, εδώ βλέπετε έχει κάτι καλώδια που κατεβαίνουν κάτω και καλά. Εδώ θα βρείτε το πρώτο, λογικά νομίζω είναι το Sea Crown, αν θυμάμαι σωστά. Γιατί και εγώ η αλήθεια είναι, το εδώ είναι. Δεν τα θυμάμαι και καλά. Ίσως τσιμπήσω και από μια δεύτερη ρίζα, γιατί θέλω να τα φυτέψω στη βάση. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν θα κάτσω να ψάχνω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ρίζα. Μία μας αρκεί. Καλά, εγώ πήρα τώρα μπολικές, τέλος πάντων, γιατί πιάνουν και χώρο αυτά. Ουουου, πιάνουν πολύ χώρο, ρε. Ίσως τις πετάξω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο item. Εμείς θα τα πούμε μόλις ανέβω πάνω, μπροστά από κάθε πύλη. See you! Λοιπόν, είμαι εδώ, μία από τις 4 πύλες και μπαίνουμε μέσα. Να δούμε και ποιο μέρος είναι για να θυμηθώ και ποιο item είναι. Λοιπόν, μπαίνουμε. 2 ώρες να φορτώσει. Ίσως και 2 χρόνια. Α, εντάξει, φόρτωσε. Πού μας έβγαλε? Lost River. Λοιπόν, πρέπει να μας έβγαλε Lost River, αλλά δώστε μου μισό λεπτό να αποθηκεύσω μία ρίζα για μένα. Εκεί. Μία θα κρατήσω πάνω μου και τις άλλες θα τις πετάξω, παιδιά. Πιάνουν πολύ χώρο, ρε. Αν μπορώ. Α, βασικά δεν μπορώ εδώ πέρα. Θεωρείται σαν μην drop area. Οκ, κατάλαβα. Θα τις πετάξω έξω μόλις περάσουμε την πύλη που ξεκινάει το νερό. Έγινε. Κατάλαβα τι παίζει. Κλασικά. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω. Βλέπετε, είναι ένα μονοπάτι με το που περάσετε την πύλη. Δεν κάτι. Και λογικά για να μας έχει φέρει για αυτή η πύλη, άμα είναι του Lost River, λογικά ψάχνουμε το Ghost Seed. Κάτι τέτοια. Εντάξει, εύκολο αυτό. Παίζει να παίξουμε φυλάκι και μάχη με τον Ghost Leviathan εδώ, αλλά Clan Mine. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Από εδώ και μετά, αυτή η πύλη και καλά εμποδίζει το νερό να μπει μέσα, οπότε θα μπούμε στο νερό τώρα. Οπότε θα πετάξουμε και, και τα seeds. Εκεί τώρα που μπήκα νερό. Εκεί. Καλά είσαι. Πάμε μια γρήγορη, κάτω εδώ θα το βρούμε αυτό, εδώ είναι κοντά με την τοξική λίμνη. Ψάχνουμε, 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 λογικά κάπου εδώ έχω βρίσκω, να το. Να τσατσιμπήσω ένα. Τάκ. Ακούω τον Ghost τη λεβάει αθάν στα αυτιά μου. Κύριε Ghost, δεν είναι τίποτα ρε, ένα σίτι θα να πάρω. Πούντος. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω εδώ, η αλήθεια είναι. Πάμε. Λοιπόν, τα λέμε πίσω στην επόμενη πύλη. Μην βλέπουμε τώρα τσάπα και όλες τις λεπτομέρειες έτσι, γιατί θα βγει το βίντεο 3.000 λεπτά χωρίς λόγο. Δεύτερη πύλη, παιχτούρες μου. Όπα, κόλλησα πάνω στο τετραγωνάκι. Πάμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σιγούλια-σιγούλια μαζεύουμε τα items. Έχουμε ήδη δύο. Ένα από την Sea Emperor, ένα από την πρώτη πύλη. Πάμε τώρα για το τρίτο στη δεύτερη πύλη. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ. Δεν μου θυμίζει κάτι ακόμα το μέρος, τα έχω ξεχάσει, έχω ξαναπαίξει βέβαια, εντάξει, απλά δεν τα θυμάμαι κιόλας. Πρέπει να είμαστε στο Mushroom Bar, όχι, ναι ή όχι. Τέλος πάντων, κάτσε να φτάσουμε μέχρι λίγο το χώρισμα της πύλης που έχει πέρα μεταξύ του νερού και της πυλιάς. Α, είμαστε εδώ, okay. Δεν θυμάμαι πως λέγεται αυτό το μέρος, ναι, ξέρω τι θέλουμε, είναι αυτό εδώ το φυτό. Okay. Έλα το έχουμε μάγκες, έλα το πήραμε, φεύγουμε, ωραίο σκοτάδι. Και φεύγουμε, μπαμ μάγκες, τσακ μπαμ, βλέπετε είναι πολύ εύκολη διαδικασία, δηλαδή, εντάξει, αυτό το βρήκαμε μπαμ. Στην ουσία είναι όλα μπροστά από το, μόλις περάσουμε την πύλη μεταξύ νερού, σπηλιάς και καλά, είναι όλα εύκολα. Λοιπόν, τα λέμε στην τρίτη πύλη. Αχ, έλα, κοντεύουμε μάγκες, κοντεύουμε. Αυτό το πράσινο αρχίζει να με ζαλίζει, ρε. Κοντεύω να πάω επιλήψη, για να πούμε. Πω, ζαλίστηκα. Τελείωνε, κάνει και 10 ώρες το μεταξύ. Λοιπόν, πού είμαστε. Δεν μου λέει κάτι το μέρος, όπως πάντα. Βασικά και να μου έλεγε κάτι το μέρος, θα ήξερα ποιο μπάιο είναι, τέλος πάντων. Για να βγούμε έξω. Πολύ πρασινίλα πέφτει εδώ μέσα. Έλα κόλλησες ρε κακομύρι. Α, εντάξει. Αυτό μπροστά μας το μπλε το στρογγυλόφυτο είναι. Άρα μάλλον την τελευταία πύλη που έχουμε αφήσει είναι στο τέλος το μανιτάρι. Okay. Πανεύκολο. Άλλο ένα item. Πάμε για το τελευταίο παιχτήριο μου και σιγά σιγά θα γυρίσουμε πίσω στη βάση μας. Τη μίνι βάση για την ακρίβεια. Θα φτιάξουμε το ένζυμο, θα το βάλουμε και θα φτάσουμε. Βασικά, μετά το ένζυμο τι γίνεται. Α, ναι, μετά το ένζυμο θα δείτε τι γίνεται. Δεν σποιλάρω. Συνεχίζουμε. Τα λέμε στην τελευταία πύλη. Έλα, πάμε. Είναι το τελευταίο item. Γιατί πάντα κολλάω μπροστά από το τετραγωνάκι. Θα πάθουμε άλλη μια επιληψία. Δεν είναι τίποτα. Κλασικά τώρα, φορές τη γαλιά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μπαίνουμε στον κόσμο του Matrix. Ωραία Παναγία μου, μετά από αυτό θα κάνω επίσκεψη στον οφθαλμίατρο μου, δεν υπάρχει περίπτωση, τα βλέπω όλα πράσινα. Ωχ θεούλη μου, λοιπόν έλα αυτό το ξέρω στάντα ότι μας έχει μείνει το μανιταράκι. Πάμε να το τσιμπήσουμε και αυτό παιχτούρες μου, να τελειώνουμε και λογικά είμαστε κομπλέ έτσι, γυρνάμε πίσω. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι και κανένα fabricator, εντάξει, γι' αυτό είχαμε φτιάξει και τη βάση στο Alien Facility. Για αυτόν τον λόγο, για να περάσω από την πύλη που ανοίξαμε πρωτύτερα, εκεί που είναι δηλαδή η Sea Emperor που μας έδιωξε την άμμο, για να πάμε στη βάση μας, να φτιάξω το ένζυμο, να γυρίσω πίσω και να ελευθερώσω τα παιδιά της. Κάτι που αυτό δηλαδή θα γίνει. Οπότε, τα λέμε πίσω στη Sea Emperor και λογικά και στη βάση μας. See ya! Λοιπόν, Sea Emperor. Περίμενε με, δεν θα αργήσω πολύ, πάω μία στη βάση μου, εντάξει. Λοιπόν, δεν πιστεύω να είσαι παραγκύρωση, σε βλέπω πολύ ακίνητη. Όλα κολλά, ωραία. Τα λέμε. Περίμενε με, έρχομαι. Λοιπόν, βλέπετε, περνάμε την πύλη. Πάμε να φτιάξουμε το ένζυμο που θέλει για να ελευθερώσουμε τα μικρά της και να φύγουνε. Να βγουν τα αυγά τους για αρχή πρώτα. Τελικά δεν είναι η τελευταία φορά που θα φάμε επίληψη από αυτό το πράσινο το φως.
Λοιπόν, που είμαι, κάτσε, έχασε το φως μου. Ωραία, εδώ είναι το facility, το alien με το όπλο που θα το πενεργοποιήσουμε μόλις γίνουμε καλά. Οπότε, ανεβαίνουμε. Πάμε ρε Iron Ken, πάμε να ανέβουμε λίγο. Δώσε λίγο πόνο. Έλα, φτάνουμε από κύβο σε κύβο, λέει, μη σε πετύχω. Ναι, στο περίπου. Έλα, πάτα, φόρτο. Ωραίο, συνεχίζουμε. Να και η βάση μου, γι' αυτό είχα φτιάξει εγώ τη μίνι βάση. Ήξερα τι έκανα παιχτούρες μου. Γιατί εδώ είναι λίγο σαν main το μέρος. Ερχόμαστε αρκετές φορές, οπότε μπαίνουμε, αφήνουμε τον Iron Ken εδώ να φορτίσει. Όχι ότι έχασε και πολύ μπαταρία, 4% με τα Iron Cells, αλλά λέμε τώρα. Fabricator, φύγαμε, μπαμπα παιδιά. Πού το, ναι, πρέπει να ανέβω πάνω λέει. Έχω ξεχάσει τις βάσεις μου να πούμε πώς ανεβαίνω, τι κάνω δηλαδή. Μπερδεύω ο άνθρωπος με τόσο πράσινο φως που έφαγα. Λοιπόν, έλα, πάμε και το φτιάχνουμε. Ένζυμο, τάκ. Έτοιμο. Πίσω στη Sea Emperor, φύγαμε. Yeah, let's go. Όπα, να πάρω κανένα φαγάκι λέτε. Μπα, καλυμμένος είμαι. Φέρε καμιά ζωή να την έχουμε. Έχουμε παίξει που έχουμε παίξει ξύλο με τα πλασματάκια. Παιχτούρες μου, φτάνουμε στο τέλος περίπου. Τέλος, δηλαδή όχι το τέλος της ιστορίας. Έχουμε ζουμάκι, μην ανησυχείτε. Έχουμε αρκετό ζουμάκι μετά από αυτό. Όπως καταλάβατε, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Θα ελευθερώσουμε τα μικρά της και μετά θα πάμε και στη δεύτερη μεγάλη στιγμή. Και θα σας πω ποια είναι. Λοιπόν, ξανακατεβαίνουμε κάτω τώρα. Βλέπετε, τα τώρα δεν πολύ κόβω πράγματα, θέλω να βλέπω... Να βλέπετε βασικά αυτό που κάνω και εγώ τώρα. Πυλί, σου έρχομαι. Πέρασα το δρόμο με το teleport. Πρέπει να μου ρίξε μία, αλλά στόχισε. Τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν. Αχ ρε επιληψία μου, γλυκιά μου επιληψία. Τα μάτια μου, ρε, θα σταματήσω να κοιτάω το Frost. Δεν πάει άλλο. Άντε μια ώρα. Φόρτωσε. Ωραία, πούντι. Φύγαμε. Και τώρα που έχουμε ολοκληρώσει το ένσμο, πάμε εδώ. Ωραία προσγείωση έκανα. Τοποθετούμε το ένσμο, τάκ. Και σιγά σιγά τα μικρά της ελευθερώνονται από τα αυγουλάκια. Τι γλυκούλια, κάτσε να σε κάνω σκάν. Λοιπόν, βλέπετε τα μικρούλια της βγήκανε, κάνουν βολτούλες, αναπνέουν καθαρό νερό. Γιατί θα πω οξυγόνο, σε νερό είμαστε. Αν πεις οξυγόνο έχει το νερό, οκ. Okay. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ. Κολυμπάνε λίγο δεξιά και αριστερά. Άντε βρε μικρούλια, τραβάτε τη μανούλα σας κοντά να παίξετε. Άντε για να συνεχίσουμε την ιστορία σιγά σιγά. Μπράβο, μπράβο, παίζουν χαδάκια τώρα. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένη, Sea Emperor. Έκανα αυτό που μου είπες, σε βοήθησα, ελπίζω να με βοηθήσεις και εσύ. Λοιπόν, βλέπετε ότι σιγά σιγά λογικά τώρα τα μικρά της φεύγουν μακριά της, θα προχωρήσουν προς την πύλη. Και εμείς λογικά, για να δούμε η Sea Emperor, ναι, δυστυχώς αποδυναμώνεται η Sea Emperor, είναι ας πούμε, είναι λίγο λυπητερό τώρα το τέλος. Μας ευχαριστεί, λέει. Η ελευθερία τους θα είναι το δικό της τέλος. Τώρα δεν ξέρουμε αν όντως πεθαίνει η Sea Emperor ή απλά πέφτει σε βαθύ ύπνο. Όπως και να έχει, παιχτούρες μου, τα μικρά της βλέπετε πηγαίνουν προς την πύλη. Αυτό ήταν το farewell my friend, λέει η Sea Emperor. Να είσαι καλά Sea Emperor, ευχαριστούμε που μας βοήθησες. Στην ουσία εμείς θέλουμε αυτό. Αυτός ήταν ο σκοπός. Γι' αυτό ήμασταν σε καραντίνα σε αυτό το νησί, γιατί είχαμε έναν ιό σοβαρό. Και με αυτό το ένζυμο που άφησαν τα μικρά της, παιχτούρες μου, μόλις θεραπευτήκαμε από αυτή την κακή ασθένεια. Και για να το αποδείξω, για να το καταλάβετε ότι όντως είμαστε καλά, μπορεί απλά μετά από αυτό να κάνετε ένα self-scan με το σκάνερ σας και θα λέει πλέον δεν είμαστε infected. Είμαστε normal. Αυτό ήταν παιδιά. Θεραπευτήκαμε.
Μετά από τόσο καιρό, με τον ιό μέσα μας, με τη μόλυνση, μόνο αυτό μας έγινε, ήρθε επιτέλους η μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, τώρα περνάμε και εμείς στην πύλη. Η περιπέτειά μας εδώ μέσα τελείωσε. Οπότε θα πάμε και πίσω στην πρώτη μας τη βάση. Λοιπόν, λογικά θα είναι τα μωρά της εδώ ακόμα έξω, θα κάνουν βολτούλες. Σήμερα το επεισοδιάκι, όπως βλέπετε, θα βγει αρκετά μεγάλο. Δεν πειράζει, καλύτερα να το απολαύσουμε. Γιατί το επόμενο λογικά θα είναι πολύ μικρό. Το εγγυούμε αυτό. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, παιδιά. Όσο και να λυπάστε και να λυπάμαι κι εγώ ίδιος. Βλέπετε, αφήνω κι άλλα ένζημα. Αν και δεν χρειάζεται, δηλαδή. Μακάρι να μπορούσα να το τσιμπήσω αυτό, τι θα γινότανε, και να το βάλω σε time capsule. Για όποιον ξέρει τι είναι το time capsule. Λοιπόν, αφήνουμε τα μικρά στη ησυχία τους, αυτά θα ταξιδέψουν σε όλη τη θάλασσα, θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή, θα γίνουν sea dragon, θα μας φάνε. Όχι βέβαια, εντάξει, πλάκα κάνω, δεν ξέρω τι θα γίνουνε. Τους εύχομαι καλή τύχη, εμείς ανεβαίνουμε στη βάση. Παιδάκια μου, αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα, ελπίζω να το απολαύσατε. Θεραπευτήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Αυτά. Κάντε like αν σας άρεσε το σημερινό. Κάντε sub ώστε δεν έχετε κάνει sub, βοηθάει το κανάλι να μεγαλώνει και μαζί γινόμαστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Subnautica. Έως τότε, γεια χαρά!